καθαρά Δευτέρα αποτελεί το τέλος της αποκριάς και σηματοδοτεί την αγνότητα, καθώς είναι η πρώτη μέρα της Σαρακοστής, δηλαδή της Μεγάλης Νηστείας του Πάσχα, που διαρκεί 40 ημέρες, όσες και οι ημέρες νηστείας του Χριστού στην έρημο. Η καθαρά Δευτέρα είναι κινητή γιορτή, η οποία εξαρτάται από την ημερομηνία του Πάσχα. Συγκεκριμένα πέφτει κάθε χρόνο στο ξεκίνημα της 7ης εβδομάδας, δηλαδή 48 ημέρες πριν το Ορθόδοξο Πάσχα. Η ονομασία της προέρχεται από τους χριστιανούς μαζί με την έναρξη της νηστείας, καθαρίζονταν πνευματικά και σωματικά. Καθαρά Δευτέρα συνηθίζεται να τρώμε λαγάνα, ταραμά και άλλα νηστίσιμα εδέσματα. Από παλιά η καθαρά Δευτέρα πέρασε στη συνείδηση του λαού σαν ημέρα καθαρμού. Οι Βυζαντινοί την καθαρά Δευτέρα την ονόμαζαν απόθεση, απόδοση και τελούσαν δρόμενα. Η ιστορία της λαγάνας ξεκινάει από την αρχαιότητα και φτάνει έως τις μέρες μας. Ο Αριστοφάνης στις Εκκλησιάζουσες λέει «λαγάνα πέτεται», δηλαδή λαγάνες γίνονται. Αλλά και ο Οράτιος στα κείμενά του αναφέρει ότι η λαγάνα είναι το γλύκισμα των φτωχών. Το έθιμο της λαγάνας δεν άλλαξε σχεδόν καθόλου στο διάβα των αιώνων και σήμερα παρουσιάζονται με μεράκια από τους αρτοπιούς της κάθε συνοικίας, πάντα τραγανή, νόστιμη και πασπαλισμένη με σουσάμι, έχοντας μια ξεχωριστή γεύση. Καταναλώνεται κατά το έθιμο πάντα την καθαρή Δευτέρα, που είναι η πρώτη μέρα της Σαρακοστής. Το όνομα χαρταετός ποικίλει από χώρα σε χώρα. Στην Γερμανία λέγεται Drachen, που σημαίνει δράκος. Στην Ιαπωνία Τάκο, που σημαίνει χταπόδι. Στο Μεξικό Παραλότε, που σημαίνει πεταλούδα. Και στην Ελλάδα χαρταετός. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι υπάρχει μια εκδοχή που αναφέρει ότι ο μηχανικός αρχίτας από την αρχαία ελληνική πόλη του Τάραντα στη Νότια Ιταλία, που ασχολήθηκε με πτήσεις, χρησιμοποίησε το χαρταετό για τις μελέτες του. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο χαρταετός ξεκίνησε από την Ανατολική Ασία και συγκεκριμένα από την Κίνα 2000 χρόνια πριν. Οι Κινέζοι έφτιαχναν χαρταετούς από μπαμπού και μετάξι, χαρτί, και τον χρησιμοποιούσαν για να διώξουν τα κακά πνεύματα. Με το πέταγμα των χρόνων ο χαρταετός έγινε γνωστός στην Ιαπωνία, στην Ταϊλάνδη, στο Αφγανιστάν και στην Ευρώπη. Ο συμβολισμός του πετάγματος του χαρταετού στην ελληνική χριστιανική παράδοση είναι αρκετά συναφής με τον κινέζικο. Συμβολίζει το πέταγμα της ανθρώπινης ψυχής προς τον ουρανό και τον Θεό. Μάλιστα, οι άνθρωποι παλαιότερα πίστευαν ότι όσο πιο ψηλά πέταγε ο χαρταετός, τόσο πιο πιθανό ήταν ο Θεός να εισακούσει τις προσευχές τους και να τις πραγματοποιήσει.